Γιατί λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση δεν έγινε πριν από ένα χρόνο και γίνεται αυτή τη στιγμή και γιατί ε, ταυτίζεται με το δημοσίευμα του βήματο. Ωραία. Το ερώτημα αυτό δεν το κάνω εγώ. Όπω σα το κάνει ο κύριο Παπαθανάση, απαντήστε το μέχρι να ανέβει ε, ο κύριο Καραμαντή. Και, και ο κύριο Παπαθανάση και όλοι τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να αντιληφθούν ότι το μείζον δεν είναι να απαντήσουν στην αντιπολίτευση. Έχει ξεσκωθεί ένα κύμα το οποίο το σήκωσαν οι συγγενείς των θυμάτων και έχουν μαζευτεί ένα εκατομμύριο υπογραφές. Δεν υπάρχει πολιτική εξουσία που θα μπορούσε έτσι να κοφεύσει απέναντι σε αυτό το τεράστιο κύμα αξίωσης για την αλήθεια. Αυτό είναι που έχει συμβεί. Έχουμε την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, που μαζί με όλα τα άλλα βάζει ζητήματα για το κράτο δικαίου. Την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Παπα. Όλα αυτά που λέτε σωστά. Βεβαίως. Και βαριά και ποιος ας... πολιτικά. Ε, κύριε την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν. Σα είπα ότι δεν υπήρχαν συζητήσει χωρί να βλέπουν το φω τη δημοσιότητα μεταξύ των κομμάτων τη αντιπολίτευση εδώ και κάποιε μέρε. Α, έχει υπάρξει τέτοια συνεννόηση. Ξέρω <μένε> Όχι, και... έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει, το ξέρω αυτό. Δεν ναι. ενδιαφέρον. Đ... Δηλαδή, δη δη λέτε ότι πόσο... ως... και, και, είναι... και πριν το δημοσίευμα ουσί. του βήματο. Είχε ήδη οριμάσει η σκέψη. Ναι. Μπορώ να σας το πω αυτό. και Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται από βράδυ σε πρωί. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να προετοιμαστούν. Είναι συγκροτημένα κόμματα τα οποία πρέπει να διαβουλευτούν να πάρουν αποφάσεις να μην υπάρχουν ευνηδιασμοί. Δεν θα ήθελα να πω λοιπόν, το... αυτό κρατήστε το και νομίζω ότι είναι η πολιτική είδηση, α το πούμε έτσι μέχρι τώρα, που λέει ο κύριο Παπά, ότι διεργασίε προκειμένου συντονισμένα τα κόμματα τη αντιπολίτευση να υποβάλουν πρόταση δυσπιστία στην κυβέρνηση για, το, για την τραγωδία των τεμπών είχαν προϋπάρξει του δημοσιεύματος του βήματος και φαντάζομαι ότι ήταν αυτό ο καταλήτη για να ληφθεί η απόφαση. Να ναι, αλλά κύριε Κοτροτζε, πριν πριν εδώ από αυτό. Έρχεται σε αντίθεση όχι, αυτό με κύριε. τη δήλωση για του πείτε. κυρίου Κασελάκη, που αμέσω αυθόρμητα βγήκε και είπε για κοκορομαχίες και σοου. <Κι>... Πώ είναι δυνατόν να γινόταν <Κι>... οι συζητήσει θέλω... όταν ο, ο κύριο Απα... Κασελάκη κατηγόρησε. Θέλω, είναι ένα, ένα έρχεστε, συγκεκριμένο εντάξει, σημείο. Από αυτόρμητα, αυτόρμητα ότι είναι κοκορομαχία αυτό που πρόκειται Μπορώ να, να σας κάνει στιγμίσο, ο ήταν η κατάσταση την περασμένη εβδομάδα πριν ε, σκάσει μύτη το δημοσίευμα. Ήταν η κατάσταση με την κυρία Κεραμέως και την ε, διαρροή των τα δεδομένων, μπράβο, Τα Μπράβο. και που δεν είναι Σημακοπούλου Λίξ, διότι ε, ε, μου α, ε, ανεβαίνει έτσι ε, μια, μια, Λίξ, και μια διάθεση να την παρασπιστώ. δεν ξέρω σε πόσους άλλους θα έχει δώσει ο γραμματέας αποδήμων. Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στο τον αρμόδιο κομματάρχη της Νέα Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δευτερεύον ζήτημα για τη δημοκρατία μας και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε η σκέψη από τότε να κλιμακωθεί η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Διότι εδώ γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει. Α, ε, λέτε δηλαδή χρόνια. ότι η πρόταση της πιστείας που τελικά δεν αφορούσε μόνο την τραγωδία των τεμπών, βάλατε και αυτή τη διάσταση είστε, μέσα. Είστε από του πιο εμπειρου στο πολιτικό ρεπορτάζ, κύριε Κοτρότσο νομίζω. Και ε, ξέρετε και γνωρίζετε ότι όλες οι αντιπολιτεύσεις κρίνουν κάποια στιγμή το πότε θα αξιοποιήσουν αυτό το κοινοβουλευτικό ε, εργαλείο που είναι... Δεν έλεγε... αξιολογήσατε όμω ότι αυτό συσπηρώνει τελικά την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν τρει βουλευτέ που ένα, έβαλαν ένα... Ε... εναντίον του Κώστα Καραμαλή που θα ακούσουμε σε λίγο ναι. και ο Φλωρίδη, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ο οποίο είπε ότι εγώ θα είχα παραιτηθεί. Σε αυτό το momentum τώρα. Mm -hmm. Του συσπηρώνεται τον κύριο Παπαθανά ή όλου του Παπαθανάση ακούστε, όλους νέα πολιτική συνθήκη δεν είναι η συσπήρωση των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η συσπήρωση των δυνάμεων τη προοδευτική αντιπολίτευση. Mm -hmm. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέτε και υπογραμμίζετε και πραγματικά έχει μία δόση αλήθεια, ισχύει όμω όταν η συσπηρωση των δυναμεων τη προοδευτικη αντιπολίτευσης γνώμη είναι αναποφάσιστη ενώπιον κάποια. Έτσι, κατεύθυνση στην οποία πρέπει να αποφανθεί γύρω από ένα πολιτικό ζήτημα. Εδώ η κοινή γνώμη έχει αποφασίσει. Και το ε, ελάχιστο που είχε να κάνει η αντιπολίτευση ήταν σε αυτό το, το κοινωνικό κύμα αξίωση για την αλήθεια να ανταποκριθεί κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση και μέσα στη Βουλή.